Για το πρωτάθλημα μπάσκετ ανδρών τη Β' Εθνική Κατηγορία χθε ο ΓΑΣ Κομοτινή ιτήθηκε στι αίρες από τον Βανσεραϊκό με 77-58 ημίχρονο 36-30. Έτσι, η ομάδα τη Κομοτινή έχει ως τώρα 2 νίκε και 14 σήτε και είναι 12η μεταξύ των 14 ομάδων τη κατηγορία με 18 βαθμούς. Για το πρωτάθλημα ανδρών τη ΕΚΑΣΑΜΑΘ είχαμε τα εξή αποτελέσματα: ΕΑΣ Κομοτινή Ολυμπιαδά Αλεξανδρούπολη 60-65 ΑΕ εθνικο Εθνικό Αλεξανδρούπολη 56-73. Φέρε Καβάλα 20-0 χωρί αγώνα. Ενώ ρεπό είχαν το Δημοκρίτιο Κομοτινή και η Αγία Βαρβάρα Καβάλα. Για το πρωτάθλημα Βόλοι ανδρών τη Pre League, η ΑΕ Κομοτινή ιτήθηκε με 3-2 σετ παρά την εξαιρετική εμφάνιση που έκανε από τον Άρη Θεσσαλονίκη. Στου άλλου αγώνε είχαμε Πανερυθραϊκό Αιγία Λέων 3-1 και Πιερικό Πανιόνιο 3-0. Για το πρωτάθλημα τη Επστράκη και την Α κατηγορία στη 17η αγωνιστική είχαμε τα εξή αποτελέσματα. Πάο Κοσμίου Δόξα Σιδηροχωρίου 1-0. Αναγέννηση Ποντίων Θρυλωρίου, Ατσάλι Αρχοντικών, 5-1. Αναγέννηση Παγουρίων, Πόντο Θρυλωρίου, 0-1. Ελπίδα Σαπών, Ένο Ασωμάτων, 11-1. Δόξα Γρατινή Πανθρακικό, 1-3. Σπάρτα Κοσαγίων Θεοδόρων, Πόντο Κομοτινή, 1-1. δοξα γρατινη πανθρακικο Προσκυνητών Αιτό Μίσχου, 2-3. Στη βαθμολογία, ο Πανθρακικό έχει 49 βαθμού και ακολουθούν με 46 Ελπίδα Σαπών, η Δόξα Γρατινή με 38 και η Δόξα Νέο Ιδροχωρίου με 36 βαθμού. Στη β' κατηγορία και την 12η αγωνιστική είχαμε Αλανό κοινοτοπο φιλαθλητικος Φιλαθλητικό 2-3. Ελπίδε Κομωτινή Τρίμη 1-5. Και κομσατος πολιανθου πολυάνθου Μίστακα 5-1. Στη βαθμολογία προηγείται η Στρίμη με 38 βαθμούς, Ακολουθούν με 37 ο πολυάνθος και με 36 ελπίδες κομωτινής. Ένα πολύ δυνατό αγώνα μεταξύ δύο εισάξιων ομάδων. Το θέλαμε πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι γιατί την προηγούμενη αγωνιστική με το Σιδηροχώρη χάσαμε εντελώ άδικα. Και έπρεπε οπωσδήποτε να καλύψουμε αυτή την με του τρει βαθμού σήμερα. Πιστεύω ότι η ομάδα μέσα στο γήπεδο έδειξε ότι έχει όλα τα στοιχεία να μάχεται και να διεκδικεί κάθε παιχνίδι. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους ποδοσφαιριστές μας σήμερα. Συνεχίζουμε ενωμένοι και δυνατοί για να πάμε την ομάδα φέτος όσο πιο ψηλότερα μπορούμε.